εξαφανίστηκε stealth βομβαριστικό B2 στον Ατλαντικό και οι Αμερικανοί ζήτησαν από τουρκικό επιβατικό να το πάρει τηλέφωνο. Το κέντρο ελέγχου μιας αμερικανικής αεροπορικής βάσης στη ΣΥΠΑ λοιπόν, μιας και έχασε επικοινωνία με το αμερικανικό βομβαρδιστικό χαμηλής παρατηρησιμότητας B2 Spirit που είχε απογειωθεί νωρίτερα από αυτήν, ζήτησε την βοήθεια ενός επιβατικού αεροσκάφους της Turkish Airlines που βρίσκονταν στον αέρα εκείνη τη στιγμή. Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με τουρκικό άρθρο αμυντικής σελίδας, πριν λίγες ημέρες η τουρκική πτήση TAF-K12 της Turkish Airlines δείχθηκε ένα πολύ παράξενο αίτημα, στην πραγματικότητα υπερατλαντικό αίτημα. Το κέντρο ελέγχου μιας αμερικανικής αεροπορικής βάσης είχε χάσει επικοινωνία με το βομβαρδιστικό B2 της, το οποίο πετούσε στην περιοχή της τουρκικής πτήσης, γι' αυτό και ζήτησε από το επιβατικό αεροπλάνο να επικοινωνήσει αυτό με το αμερικανικό αεροσκάφος. Αναλυτικότερα, το αμερικανικό αίτημα ήρθε από το κέντρο ελέγχου εναέρας κυκλοφορίας Τζάντερ στην τουρκική πτήση TAF-K12, η οποία απογειώθηκε από το αεροδρόμιο JFK της Νέας Υόρκης με προορισμό το αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης. Σύμφωνα με την τουρκική σελίδα Tolga Özbek, το κέντρο ελέγχου ΣΥΠΑ έχασε κάθε επικοινωνία με το βομβαρδιστικό B2 Spirit, το οποίο αποτελεί και το ακριβότερο στρατιωτικό αεροσκάφος σε όλο τον πλανήτη. Καταλαβαίνετε πως οι Αμερικανοί ανησύχησαν ιδιαίτερα με αυτή την εξέλιξη των γεγονότων, γι' αυτό και προέβησαν σε αίτημα έκτακτης ανάγκης από το τουρκικό επιβατικό της Turkish Airlines, ζητώντας από αυτό να καλέσει τον B2 Spirit στην συχνότητα έκτακτης ανάγκης 121,5. Οι πιλότοι του επιβατικού έπραξαν όπως σου ζητήθηκε, ωστόσο οι προσπάθειές τους δεν οδήγησαν πουθενά. Ούτε φωνή, ούτε ακρόαση από το πανάκριβο αμερικανικό στρατηγικό βομβαρδιστικό. Λίγο αργότερα βέβαια, το Αμερικανικό Κέντρο Ελέγχου ενημερώθηκε πως το αεροσκάφος που έψαχνε είχε ήδη προσγειωθεί στην αεροπορική βάση Fairford Base της Αγγλίας, οπότε ο συναγερμός έληξε. Οι τουρκικές ειδήσεις δεν έδωσαν περισσότερες πληροφορίες για το περιστατικό, ωστόσο αυτό είναι κάτι που σίγουρα δεν συμβαίνει κάθε μέρα. Το B2 Spirit σχεδιάστηκε από την Αμερικανική Αμυντική Αεροναυπηγική Εταιρεία Northrop Grumman ως ένα stealth στρατηγικό βομβαρδιστικό αεροσκάφος, το οποίο η Αμερικανική Πολεμική Αεροπορία χρησιμοποιεί για αποστολές βομβαρδισμού σε μεγάλες αποστάσεις. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σ' άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.